πρέπει να τα ξεχάσουμε. Με διάταξη που θα φέρει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών βάζει τέλος στο κυνήγι των αποδείξεων όπως το ξέραμε. Δηλαδή τη συλλογή, διαλογή αποδείξεων και την πρόσθεση εκατοντάδων ποσών από τα χαρτάκια στο τέλος του χρόνου. Το αφορολόγητο θα χτίζεται μόνο μέσα από αγορές που γίνονται με τη χρήση πλαστικού χρήματος. Οι δαπάνες αυτές προκύπτουν αυτόματα από την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού με τον οποίο είναι συνδεδεμένη η κάθε κάρτα. Εγώ νομίζω ότι το βρίσκω σωστό. Δύσκολο. Το βλέπω δύσκολο. Με άλλη διάταξη, το Υπουργείο διασυνδέει ηλεκτρονικά τις ταμιακές μηχανές των επιχειρήσεων με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου οι ελεγκτές να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο το τζίρο τους. Έτσι, καταπολεμάται σε μεγάλο βαθμό η φοροδιαφυγή, αφού μέσω της διασταύρωσης των δαπανών των φορολογουμένων, με το τζίρο που δηλώνουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ένα μεγάλο μέρος της φορολογητέας ύλης που σήμερα αποκρύπτεται. Εγώ πιστεύω ότι πάλι καταργήσουν το χρήμα για να ελέγχουν τον κόσμο από το Α μέχρι το Μ. Πιστεύω ότι δεν θα το δεχτεί ο κόσμος, γιατί είναι δύσκολο να παίρνεις ένα σουβλάκι για να χτυπάς κάρτα. Θα μπορούσα να ψώνεστε με κάρτα, χρησιμοποιείτε κάτι στο σούπερ μάρκετ. Το γιο μου τα δίνει. Το ποσό που θα πρέπει να καταναλώσει ένας μισθωτός ή συνταξιούχος για να χτίσει το αφορολόγητο ανέρχεται στο 10% του εισοδήματός του, για έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ. Για παράδειγμα, ένας μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ θα πρέπει να έχει ξοδέψει 1.200 ευρώ μέσω κάρτας για να έχει όλη την έκπτωση φόρου. Στις πληρωμές που γίνονται με κάρτα δεν υπολογίζονται για το αφορολόγητο τα εισιτήρια, οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ και τα τέλη διοδίων.